Χαίρετε, καλησπέρα. Έχω σταματήσει το αυτοκίνητο. Έχω βάλει την κάμερα πάνω στην καινούρια λαβή που την κρατάει καλύτερα και είναι πιο κοντά σε μένα, άρα ακούγεται καλύτερα και η φωνή. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μας vlog της Κυριακής 17 Μαΐου 2020. Επειδή λόγω ανωτέρας βίας έχουν τελειώσει τα καθαριστικά και τα αντισηπτικά στο σπίτι, πρέπει να βγω από το σπίτι και να πάω μέχρι την υπεραγορεία, που είναι αρκετά μακριά. Οπότε λέω, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια, θα φτιάξω ένα, μπορεί και δύο vlogs. Δουλειά να γίνεται. Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε στο κανάλι αυτό που έχω οραματιστεί για το κανάλι μας. Vlogs θεωρητικά, ψυχοεκπαιδευτικά, σαν μίνι σεμινάρια, όπως έγραψε μια φίλη χθες και μου άρεσε αυτό που έγραψε, σαν μίνι σεμινάρια, τα οποία να είναι χρήσιμα και να μην έχουν μέσα τόσο πολύ το στοιχείο του «μαθαίνω για τη ζωή άλλων ανθρώπων κοιτάζοντας μέσα από την κλειδαρότρυπα» ή ακούγοντας ένα email το οποίο έρχεται από τη μια πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι όσες φορές ακούσαμε email που είχε έρθει από τη μια πλευρά ότι ήμασταν κουτσομπόλιδες ή ήμασταν, πώς να το πω, περίεργοι. Όχι, υπήρξαν όμως και άνθρωποι που έκαναν κάποια σχόλια σε προηγούμενα vlogs, τα οποία ήταν ιστορία, όπως το κατηχητικό, ιστορία, δίδαγμα, ηθικό δίδαγμα. Λοιπόν, για απόψε λέω να συζητήσω κάτι που μου ζητήσατε εσείς σε σχέση με το πώς καθαρίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Χθες είχα φτιάξει ένα vlog, το θυμάστε, χθες το μεσημέρι, φαντάζομαι θα το θυμάστε γιατί έχει πολλές θεάσεις εκείνο το vlog, στο οποίο έλεγα σκέψεις καθαρίζοντας τον εσωτερικό μας κόσμο. Και έλεγα την εμπειρία μου χθες, που ήταν μια μέρα καθαριστική, γι' αυτό έχουν τελειώσει τα καθαριστικά και τα αντισηπτικά και γι' αυτό το λόγο τώρα πάμε να προμηθευτούμε κι άλλα. Καλά και τα φαγητά έχουν τελειώσει, αλλά αυτό με απασχολεί περισσότερο τα καθαριστικά. Λοιπόν, και έγραψαν αρκετοί από κάτω, μα πώς καθαρίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, πώς βάζουμε σε τάξη τον εσωτερικό μας κόσμο, πώς καταφέρνουμε να συγυρίσουμε, να καθαρίσουμε και να συγυρίσουμε το μέσα μας. Απάντησα λίγο στα σχόλια και το ερώτημα που έκανα ήταν, έχετε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία? Γιατί ένα από τα σλόγκαν του καναλιού μας, πέρα από το life happens or shit happens, πρέπει να είναι το η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία είναι το κατεξοχήν ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί ένας άνθρωπος να καθαρίσει και να συγυρίσει το εσωτερικό του σπίτι, τον εσωτερικό του κόσμο. Σας μιλάω ως άνθρωπος που έχω υπάρξει ψυχοθεραπευόμενη για δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και θα ήθελα να κάνω κι άλλα. Θα το δούμε τώρα αυτό, αν βρίσκεται κανείς να μας κάνει. Πλάκα κάνω. Έχω την ψυχολόγο μου και αυτές τις μέρες ειδικά έχω τακτικές συναντήσεις, λόγω του ότι όταν περνάμε μια δύσκολη φάση στη ζωή μας, όταν περνάμε μια μεταβατική περίοδο, ακόμη και αν έχουμε ολοκληρώσει την ψυχοθεραπεία μας, είναι καλή ιδέα να κάνουμε ένα revisit, που λένε οι Εγγλέζοι, να επανεπισκεπτόμαστε τη θεραπεία μας και το θεραπευτή μας και τη θεραπεία μας, ούτως ώστε να μην χάσουμε τα κέρδη που είχαμε αποκομίσει από την ψυχοθεραπεία τα προηγούμενα χρόνια ή μήνες ή καιρούς, και να δουλέψουμε μαζί με ένα θεραπευτή που μας γνωρίζει, ένα θεραπευτή που γνωρίζει ήδη το ιστορικό μας και γνωρίζει τους αγώνες που έχουμε κάνει και γνωρίζει πώς ήταν το σπίτι μας πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια, για να ξανασυγυρίσουμε και για να ξανακαθαρίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακατάστατο εσωτερικό σπίτι, ο οποίος έχει λερωμένο εσωτερικό σπίτι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει ο εαυτός του, ένας άνθρωπος που νιώθει στενοχώριες συχνά, νιώθει άγχη συχνά, νιώθει καταθλίψη συχνά και δεν έχει κάνει θεραπεία για αυτά, και οι καταθλίψεις και τα άγχη που νιώθει δεν είναι τέτοια που να υποδεικνύουν γενετική προδιάθεση, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννιούνται με γενετική προδιάθεση για άγχος και κατάθλιψη ήδη από την εφηβεία αρχίζουν να έχουν συμπτώματα άγχος και κατάθλιψης. Άγχος και κατάθλιψη το οποίο βγαίνει σε ηλικία άνω των 25-26 ετών συνήθως έχει να κάνει με τα γεγονότα που περνάμε στη ζωή μας και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει και η διαταραχή μετατραυματικού στρες, το PTSD, το οποίο αναφέρεται στα ψυχικά τραύματα που αφήνει ένας πόλεμος, μια τραυματική εμπειρία, ένα πένθος, το λεγόμενο PTSD.
και υπάρχει και το CPTSD που είναι το Complex Post-Traumatic Stress Disorder, το οποίο αυτά και τα δύο έρχονται μετά από τραυματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή, μετά από μεγάλες στενοχώριες, αγωνίες κτλ. Σας λέω εκ των προτέρων, σας ενημερώνω ότι το ερχόμενο Σάββατο έχω κλείσει να κάνουμε Skype, να γυρίσουμε Skype συνέντευξη, δηλαδή κάνουμε vlog μαζί με τον φίλο, τον Χάρη, τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγο, του οποίου το άρθρο έχω αναρτήσει προ λίγων ημερών και έχω κάνει και ένα vlog μετά για τους ανθρώπους τους με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και αν μπορείς ποτέ να κερδίσεις μία συζήτηση, ένα πρόβλημα, ένα πόλεμο με έναν που έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και είπαμε με το Χάρη να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε για το πώς αναρρώνει κάποιος βγαίνοντας από μια κακοποιητική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έδειχνε έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν έδειχνε αγάπη ή το. Λοιπόν, για άλλη μέρα αυτό. Είπαμε, σας το λέω από τώρα, το ερχόμενο Σάββατο θα κάνουμε γύρισμα με το Χάρη. Λοιπόν, πώς καθαρίζω το εσωτερικό μου σπίτι, πώς συγγυρίζω το εσωτερικό μου σπίτι, κοπέλα μου, κοπέλη μου, το εσωτερικό σου σπίτι θα το καθαρίσεις, θα το συγγυρίσεις με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. Μπορεί κάποιος να πει, γιατί έχει λεχθεί αυτό στα σχόλια, έχω κάνει ψυχοθεραπεία, έχω πάει σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες, έχω κάνει ψυχοθεραπεία αυτό το στυλ, ψυχοθεραπεία για το άλλο στυλ και πάλι δεν συγγυρίζεται το εσωτερικό μου σπίτι και δεν καθαρίζεται το εσωτερικό μου σπίτι. Εκεί, ειδικά στις περιπτώσεις που σου λέει έχω πάει και από εδώ και έχω πάει και από εκεί και έχω πάει και πάρα εκεί, αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε μην τυχόν και το πρόσωπο το οποίο αναζητά ψυχοθεραπεία, αναζητά καθάρισμα και συγγύρισμα του εσωτερικού του κόσμου, έχει μέσα του κάποιες άμυνες, τις οποίες δεν αναγνωρίζει προφανώς, έχει μέσα του κάποιους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι δεν το αφήνουν να απολάβει τα ωφέλη της ψυχοθεραπείας. Άρνηση να δουλέψει πνευματικά με τον εαυτό του. Έχω υπάρξει 20 χρόνια ενεργή ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια σε ιδιωτικό γραφείο στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν βλέπω κόσμο και δεν το βλέπω να αλλάζει κιόλας αυτό, δηλαδή έτσι θα παραμείνει, στο να μην επιστρέψω στο γραφείο. Είμαι δοσμένη σε εσάς, τους φίλους εδώ στο διαδίκτυο, στο κανάλι στο YouTube, καθώς και στα βιβλία μου τα οποία με τη βοήθεια του Θεού συγγράφω. Τώρα είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να μπω σε mood γραφής. Γι' αυτό συγγυρίζω το εσωτερικό μου σπίτι και το εξωτερικό μου σπίτι, για να μπορέσω μετά να καθίσω να γράψω κιόλας. Λοιπόν, πάλι κάναμε. Όλο παρεμβολές κάρους αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, έχοντας δουλέψει 20 χρόνια ως ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, έχω συναντήσει τις άμυνες των αμήνων, οάμυνες! Ανθρώπους ευφιέστατους, ανθρώπους με πολύ νοητικό δυναμικό, γιατί παίζει ρόλο το νοητικό δυναμικό για να μπορέσει να αλλάξει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πρέπει να έχει ο άνθρωπος μια αλφα νοημοσύνη, δηλαδή να έχει μια κανονική νοημοσύνη για να μπορέσει να καταλάβει το συμφέρον του, ότι του συμφέρει να ψυχοθεραπευτεί και να κάνει δουλειά. Ανθρώπους ευφιέστατους, όπως είπα προηγουμένως, με πολύ νοητικό δυναμικό, με πολλά προσόντα που θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν θαύματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενός ψυχοθεραπευτού, ενός ψυχολόγου, οι οποίοι επέμεναν να πηγαίνουν και να ξαναπηγαίνουν και να ξαναπηγαίνουν στον ψυχολόγο μόνο για να κάνουν venting, που λένε οι Αγγλέζοι, μόνο για να λένε τα παράπονά τους, μόνο για να κλαίγονται, μόνο για να παραπονιούνται, μόνο για να γκρινιάζουν. Και είχαν την άμυνα αυτή, το συμβαστικό μηχανισμό άμυνας του στυλ «Εγώ πρέπει να πω τα προβλήματά μου, να φύγουν από μέσα μου τα προβλήματά μου για να νιώσω καλά». Και εγώ πάω στο ψυχολόγο και τον πληρώνω όσα μου ζητήσει, τέλος πάντων πόσα χρόνια ο κάθε ψυχολόγος, και είναι δική μου η ώρα αυτή και εγώ αυτή την ώρα θέλω να κάθομαι εδώ πέρα και να κλαίγομαι. Θέλω να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω: οι γονείς μου ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Και αν είχα καλύτερους γονείς, θα ήταν καλύτερη ζωή μου. Και να λέω: ο άντρας μου είναι έτσι και είναι αλλιώς. Και αν ήταν αλλιώς ο άντρας μου, θα ήταν καλύτερη ζωή μου. Και η γυναίκα μου είναι έτσι και είναι αλλιώς. Και αν ήταν αλλιώς η γυναίκα μου, θα ήταν καλύτερη ζωή μου. Ή τα παιδιά μου, δηλαδή ένα μυρίκασμα. Το μυρίκαζο, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι τα ζώα αυτά τα οποία τρώνε γρήγορα φαγητό και μετά το ξαναμασάνε. Ένα αναμάσιμα πραγματικών γεγονότων, όχι απαραίτητα ψευδών γεγονότων, τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν. Τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν και τα οποία είναι στο χέρι του κάθε ψυχοθεραπευόμενου, αν θα επηρεάσουν και το παρόν, το οποίο επαναφέρει στο παρόν δραματικά ο ψυχοθεραπευόμενος, προκειμένου να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, να αναλάβει να πάρει στα χέρια του την ευθύνη του εαυτού του. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρει την ευθύνη του εαυτού σου.
Δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις εγώ είμαι εδώ, η ζωή μου είναι εδώ, εγώ ορίζω τη ζωή μου, εγώ την έχω κάνει μπιπ τη ζωή μου, εγώ την έχω κάνει μπιπ τη ζωή μου και εγώ τώρα να σκουμπώνω, μανίκια, είπαμε, έχει έρθει και το καλοκαίρι, 39 βαθμούς δεν δείχνει το ταμπλό, σηκώνω, ανασκουμπώνομαι και μπαίνω, πέφτω με τα μούτρα στη δουλειά για να φτιάξω την ζωή μου και να φτιάξω τον εαυτό μου. Ό,τι και σου έχει κάνει η μάνα σου, ό,τι και σου έχει κάνει ο πατέρας σου, όσο άσχημα και αν έχεις περάσει στο γάμο σου, ό,τι αδικείς και σου έχουν τύχει στη ζωή σου, μπορείς, εφόσον είσαι ζωντανός και εφόσον έχεις τα λογικά σου, ενώ έχεις ικανότητα λόγου και ικανότητα να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ψυχοθεραπεία προς όφελο σου και να αλλάξεις. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν πολλές διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι. Υπάρχουν πολλοί ψυχοθεραπευτές, πολλοί ψυχολόγοι, πολλοί ψυχίατροι που είναι όλοι εξίσου αποτελεσματικοί. Γιατί αυτό που παίζει περισσότερη σημασία, περισσότερο ρόλο στο να βοηθηθεί ένας άνθρωπος να καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο και να τον συγκυρίσει, δεν είναι τόσο η μέθοδος της ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχίατρος ή αν είναι και ψυχοθεραπευτής ο ψυχίατρος, αλλά η διάθεση του ψυχοθεραπευόμενου για ουσιαστική αλλαγή. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να αλλάξει, ακόμη και αν πηγαίνει σε έναν ψυχολόγο που δεν ταιριάζουν, ακόμη και αν πηγαίνει σε μια μέθοδο ψυχοθεραπείας που δεν είναι και τόσο κατάλληλη για τον ίδιο, θα βρει τον τρόπο να βοηθηθεί. Και μιλάω εκ πείρας και μιλάω και εκ προσωπικής πείρας. Σοβαρά. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία σε διάφορους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Έχω κάνει 5-6 διαφορετικά πρόσωπα. Τουλάχιστον δύο από αυτά τα πρόσωπα, εκ των υστέρων, τώρα που είμαι 45 ετών, τώρα που έχω τόση πολύ κλινική πείρα, τώρα που έχω μια ομάδα αγαπημένων συναδέλφων και συνεργατών, τη Δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, τον Δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου και διάφορους άλλους και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το Χάρη που θα το δείτε, τη Μαρία Τιμαντσιοπούλου, τη Μαρία Ναδεμιτά και πολλούς άλλους αγαπημένους συναδέλφους, τον Σοφοκλή, τον Χάνο, πάρα πολλά τα ονόματα, σίγουρα ξεχνάω κάποια, με τους οποίους συνομιλούμε και ανταλλάζουμε απόψεις. Συνειδητοποιώ ότι όντως, ρε παιδί μου, εκείνες οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή από τους πέντε οι δύο περιπτώσεις δεν ήταν και τόσο κατάλληλοι για εμένα. Είτε η μέθοδος που ακολουθούσαν, είτε το στυλ που είχε ο άνθρωπος. Κι όμως, εγώ να σας πω ότι σε εκείνες τις περιόδους, που ήταν πολύ δύσκολες περίοδοι, που ήταν έτσι περίοδοι κρίσιμες στη ζωή μου, περίοδοι που γίνονταν μεγάλες αλλαγές, παρόλο που δεν ήμουν και στην καταλληλότερη ψυχοθεραπεία που θα μπορούσα να ήμουν, παρόλο που δεν είχα και τον πιο ταιριαστό ψυχοθεραπευτή, κατάφερα, επειδή το ήθελα και επειδή προσπαθούσα και επειδή είχα μεγάλη επιθυμία, τεράστια επιθυμία να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, να καθαρίσω το εσωτερικό μου σπίτι, να γίνω κυρία του εαυτού μου, να γίνω επιτέλους χαρούμενη, κατάφερα και βοηθήθηκα. Ίσως όχι στο 100% που θα μπορούσα να βοηθηθώ με ένα συμβατό θεραπευτή, αλλά τουλάχιστον στο 50%. Γι' αυτό το λέω και το πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι τόσο η μέθοδος ψυχοθεραπείας όσο ο ψυχοθεραπευτής, αλλά και η προσωπική επιθυμία. Καθαρή πεποίθηση, ξεκάθαρο κίνητρο του ίδιου του ψυχοθεραπευόμενου για ουσιαστική θεραπευτική αλλαγή. Αν δεν θες να καθαρίσεις το σπίτι σου, αν δεν θες να το συγυρίσεις, δεν πάει να φέρεις το καλύτερο συνεργείο, θα στέκεσαι μπροστά τους και δεν θα τους αφήνεις να κάνουν τίποτα. Θα βάζεις άμυνες, δηλαδή στο θεραπευτή σου. Ό,τι σου λέει ο θεραπευτής σου θα το αφισβητείς. Δεν θα τον εμπιστεύεσαι το θεραπευτή σου. Θα κάνεις άλλα από εκείνα που σου λέει. Θα ρωτάς μια γνώμη, θα παίρνεις μια απάντηση και εσύ θα κάνεις το αντίθετο. Αν και συνήθως οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές δεν δίνουν απαντήσεις. Δεν σου λένε καν αυτό ή κάνε τ' άλλο. Όχι. Αλλά μπορεί να εκβιάζεις μια. Να πες μου τι να κάνω για να σου πει και να μην το κάνεις. Εντάξει. Αυτός είναι ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της αντίστασης στη ψυχοθεραπεία. Άρα η ψυχοθεραπεία είναι ο τρόπος και το εργαλείο με το οποίο καθαρίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί στη ψυχοθεραπεία εκεί πέρα συναντούμε έναν ειδικό ο οποίος έχει σπουδάσει την ψυχοθεραπεία και αν είναι και έντιμος ειδικός έχει κάνει και ο ίδιος για χρόνια και συνεχίζει να κάνει ψυχοθεραπεία και σε ταχτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μετά που έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του, ο οποίος είναι σαν ένα αντικειμενικό τρίτο μάτι. Τέταρτο, πέμπτο, έκτο μάτι, δεν προσπαθεί να κρατήσει απόσταση ο ψυχοθεραπευτής, να μην εμπλακεί συναισθηματικά, ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά τον εαυτό μας. Πώς καθαρίζουμε και πώς συγκυρίζουμε το εσωτερικό μας σπίτι? Δουλεύοντας, κοπιάζοντας. Αν δεν υδρώσεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Αν δεν δυσκολευτείς, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Παρόλο που είναι εξαιρετικά λυτρωτικό μετά που θα καθαρίσεις, την ώρα που καθαρίζεις, κοπιάζεις. Την ώρα που πας στο ψυχολόγο, κλαις.
Την ώρα κλαις με δάκρυα, χωρίς δάκρυα. Την ώρα που ανακατεύεις το παρελθόν και προσπαθείς να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου, στενοχωριέσαι, πληγώνεσαι, νιώθεις άσχημα που δεν τα κατάφερες τόσο καλά. Είναι δύσκολο πράγμα ψυχοθεραπεία, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις συγχωρώ αυτούς που με έχουν κάνει κακό και παίρνω τη δική μου ευθύνη και προχωράω και θα αλλάξω αυτό που είναι στα χέρια μου να αλλάξω και αυτό που είναι στα χέρια μου να αλλάξω είναι ο εαυτός μου και μόνο. Μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, μπορούμε όλοι, εφόσον έχουμε την υγεία μας, τη σωματική και την νοητική, μπορούμε. Άλλη μέθοδη είναι το διάβασμα ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων, το να συμμετέχουμε σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπως την κοινότητα που έχουμε εδώ πέρα στο YouTube, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν συγκρίνεται με το πολυεργαλείο, με το σούπερ εργαλείο που είναι η ψυχοθεραπεία. Η λύση είναι μία, ψυχοθεραπεία. Και σας αφήνω με αυτές τις σκέψεις. Καλό βράδυ. Εντάξει, τώρα είναι απόγευμα, βλέπετε έχει ήλιος, έχει 39 βαθμούς, αλλά είναι 4:30. Είναι 4:30 αυτή τη στιγμή, είναι ήλιος, είναι, αλλά την ώρα που θα το δεις εσείς, θα έχει δύσει ο ήλιος. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά!